Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης Αγελάρης, υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και στα πλαίσια της περιοδίας μου στην Πελοπόννησο βρίσκομαι στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με μέλη, φίλους και στελέχη της αυτοδιοίκησης και του εισπαράταξής μας, να ακούσω το όραμά τους, τις ιδέες τους για την Ευρώπη και τους προβληματισμούς τους. Για μένα είναι η πρώτη φορά η οποία συμμετέχω στη μάχη του Σταυρού. Είμαι μηχανικός, μεταλλιολόγος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχω μεταπτυχιακό στα οικονομικά στο Λονδίνο και τα τελευταία 6 χρόνια εργάζομαι στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Παράλληλα, έχω αναπτύξει έντονη πολιτική δράση, καθώς είμαι ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της ΟΝΕΔ και έχω εκλεγεί αναπληρωτής γραμματέας της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πιστεύω πως αυτή η διπλή εμπειρία από ένα διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και μια συνεπή ενασχόληση με τα ευρωπαϊκά δρόμενα της παράταξης είναι. Δίνουν τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να φέρω σε πέραση, αν και εφόσον εμπιστευτούν οι συμπολίτες μου, τον δύσκολο ρόλο του Ευρωβουλευτή. Στις 9 Ιουνίου πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε σε ευρωεκλογές. Πρέπει ιδίως οι νέοι και όσοι ασχολούμαστε να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας τη σημασία που έχουν οι ευρωεκλογές, τη σημασία που έχει μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία, ισχυρός Κυριάκος Μητσοτάκης και ισχυρό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τόσο για το μέλλον της Ευρώπης, για την άμυνα, για τη μετανάστευση, για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, για την κοινή αγροτική πολιτική και για την ακρίβεια. Στις 9 Ιουνίου λοιπόν, ισχυρή Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να συνεχίσουμε και τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις.